Χαίρετε, καλησπέρα φίλοι gamers. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα games εδώ στο MAD, όπου και σήμερα θα ασχοληθούμε με το αγαπημένο μας χόμπι των video games. Τελευταίο games για τον Μάιο και με πάρα πολλά πράγματα σήμερα να πούμε και να ασχοληθούμε, καθώς έχουμε το ρεπορτάζ, το αφιέρωμα για την αποκάλυψη του νέου Xbox που έκανε η Microsoft στις 21 Μαΐου, την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα Xbox το οποίο θα είναι, δεν θα σας πω τίποτα, θα πρέπει να περιμένετε στη συνέχεια της εκπομπής για να δείτε το αφιέρωμα μας στην καινούργια κονσόλα της Microsoft και όλες τις πληροφορίες που συλλέξαμε κατά τη διάρκεια της παρουσίας που έκανε η Microsoft στα γραφεία της στο Redmond. Σήμερα επίσης έχουμε και έναν διαγωνισμό. Είχαμε καιρό να κάνουμε διαγωνισμό εδώ πέρα στο Games. Από σήμερα και για τις επόμενες δύο εκπομπές, δηλαδή συνολικά δύο εβδομάδες, τρεις συνολικά εκπομπές, θα έχετε την ευκαιρία, μπαίνοντας στη σελίδα μας στο Facebook, να κερδίσετε το LG Optimus G. Δεν το έχω αυτή τη στιγμή μαζί μου να σας το δείξω, αλλά βλέπετε αυτή τη στιγμή μερικά πλάνα από το Optimus G, το ολοκένουργιο, το τελευταίας γενιάς high-end smartphone της LG, με οθόνη True HD IPS, ανάλυση 1280x768 pixel, τετραπύρινο επεξεργαστή και 32 GB αποθηκευτικού χώρου. Θα πρέπει να μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook και να απαντήσετε την ερώτηση που έχουμε αφήσει εκεί πέρα, έτσι. Θα έχουμε κάθε εβδομάδα μία καινούρια ερώτηση, τρεις διαφορετικές ερωτήσεις. Στο τέλος, όσοι από εσάς έχετε απαντήσει σωστά και στις τρεις αυτές ερωτήσεις, θα μπείτε σε μία κλήρωση, γιατί φαντάζομαι θα είστε παραπάνω από ένας, και ένας θα κερδίσει, θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει το Optimus G, το high-end smartphone της LG, πραγματικά εντυπωσιακή συσκευή με 13 MP κάμερα. Αφήνω το διαγωνισμό στην άκρη, θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην μία ουσιαστικά κυκλοφορία αυτής της εβδομάδας, δηλαδή της πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου που έρχεται από αύριο, και επιστρέφουμε με δύο πολύ ωραία ρεπορτάζ, ένα πάρα πολύ ωραίο game review και όλες τις ειδήσεις γύρω από τον χώρο των video games. Edge was right to bet it all on you. Everybody's counting on you! Η κυκλοφορία του PlayStation 4 στην Ευρώπη δεν θα πάει για το 2014 σύμφωνα με πηγές από το εσωτερικό της εταιρείας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η εταιρεία αναμένει ότι η Microsoft θα ακολουθήσει μια πιο επιθετική πολιτική στην Ευρώπη. Οι δύο εταιρείες έχουν βάλει για τα καλά στο στόχαστρό τους στην ευρωπαϊκή αγορά και για το λόγο αυτό οι δημιουργοί του PlayStation 4 θα κάνουν οτιδήποτε είναι δυνατό για να εξασφαλίσουν ότι η κονσόλα θα κυκλοφορήσει δίχως καθυστέρηση. Όλα αυτά έρχονται έπειτα από φήμες ότι η Sony θα αντιμετωπίσει προβλήματα με το δίκτυο διανομών του PlayStation 4 και λέγεται ότι αν κάτι τέτοιο συμβεί, οι αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ θα τροφοδοτηθούν με περισσότερα κομμάτια για να καλυφθεί η ζήτηση εις βάρος της Ιαπωνίας, η οποία παραμένει μια ασφαλής αγορά για την εταιρεία. Πραγματικά, ο τελευταίος χρόνος είναι ένας από τις πιο γεμάτες, μια από τις πιο γεμάτες χρονιές όσον αφορά στην κυκλοφορία Fighting Games. Το πιο πρόσφατο έτσι παιχνίδι της συγκεκριμένης κατηγορίας τίτλων είναι το Injustice Gods Among Us, ένα παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά είναι κλασικό 2D fighting game, βασισμένο στους μηχανισμούς του Mortal Kombat, γιατί η εταιρεία που το έχει αναπτύξει είναι η εταιρεία που μας είχε δώσει το Mortal Kombat πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Μόνο αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει το Injustice είναι το γεγονός ότι οι χαρακτήρες έρχονται από τον κόσμο της DC Comics. Δηλαδή έχει μέσα υπερήρωες Superman, Batman, Catwoman, Flash και ένα σωρό τέτοιους φανταστικούς έτσι, χαρακτήρες με εντυπωσιακές δυνάμεις, έτσι, τους οποίους μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε για να παίξουμε το παιχνίδι. Έχει ένα φοβερό story mode, η ιστορία του είναι πραγματικά εντυπωσιακή και αξίζει να ασχοληθείτε μαζί της, καθώς ο Superman έχει γίνει κακός επειδή ο Joker τον ξεγέλασε και ο Superman σκότωσε τη Lois και έχει αποφασίσει να γίνει ο δικτάτορας της γης, όλα αυτά σε ένα παράλληλο σύμπαν, και οι υπόλοιποι ήρωες προσπαθούν να τον αντιμετωπίσουν για να τον κερδίσουν και φέρουν από ένα άλλο παράλληλο σύμπαν τον κανονικό Superman και γίνεται ένα μπέρδεμα εκεί πέρα, τέλος πάντων. Όλα αυτά για το story mode του παιχνιδιού, αλλά υπάρχουν και άλλα modes για να μπορέσετε να παίξετε με τους αγαπημένους σας υπερήρωες της DC, να μάθετε όλα τους τα κόλπα και να κάνετε εντυπωσιακές κινήσεις, οι οποίες πραγματικά δημιουργούν φοβερές εντάσεις στην οθόνη. Πάμε να δούμε το review του Injustice Gods Among Us, το οποίο κυκλοφορεί για PlayStation 3 και Xbox 360.
Από τους παραγωγούς του Mortal Kombat έρχεται το Injustice, ένα fighting game με 24 χαρακτήρες από το σύμπαν της DC, ο χειρισμός του οποίου είναι φάμιλος με αυτό του Mortal Kombat και κερδίζει γρήγορα τους γνώστες του είδους. Έχοντας δανειστεί στοιχεία από το Dead or Alive franchise, το Injustice προσφέρει επίπεδα που μπορούν να αλληλεπιδράσουν οι παίκτες και να τα χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους για να συντρίψουν τους εχθρούς τους και να τους εξφενδονήσουν σε διαφορετική πλατφόρμα του επίπεδου. Το story mode πραγματεύεται τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα σε μια παράλληλη πραγματικότητα και θέλουν τον Joker να έχει ξεγελάσει τον Superman, κάνοντάς τον να σκοτώσει την αγαπημένη του Lois. Οι συνέπειες που ακολουθούν είναι τραγικές, αφού ο ίδιος ο Σούπερμαν μετατρέπεται σε ένα κυνικό δικτάτορα που δεν διστάζει ακόμα και να εκτελέσει ήρωες προκειμένου να επιβληθεί. Κάπου εδώ εισέρχονται στο σύμπαν αυτό οι πραγματικοί ήρωες και η μάχη μεταξύ των δύο αυτών κόσμων ξεκινάει. We have an alternative. We bring over our Superman. Η παρουσίαση και το αισθητικό αποτέλεσμα της παραγωγής επιτυγχάνει να μεταφέρει στον παίχτη την αίσθηση πως όντως βρίσκεται στο σύμπαν της DC. Το online mode προσφέρει την απαραίτητη ποικιλία για να κρατήσει τους περισσότερο ανταγωνιστικούς παίχτες αποσχολημένους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Until she was ready to approach him again, she did her part to keep... Απόλυτα διασκεδαστικό, με χαρακτήρες όπως τους Batman, Superman, Joker, Bane, Wonder Woman, Killer Frost, Harley Quinn και άλλους, το Injustice θα κεντρήσει το ενδιαφέρον τόσο των οπαδών του Mortal Kombat, όσο και εκείνων που αρέσκονται στους ήρωες της DC. Το Remember Me είναι ένα νέο IP από την Capcom και ένα από τα λίγα παιχνίδια που ο πρωταγωνιστής είναι γυναίκα. Ο παίκτης αναλαμβάνει το ρόλο της Ναϊλίν, μιας μελαμψής καλλίγραμμης κοπέλας με έντονη βρετανική προφορά. Η ηρωίδα πάσχει από αμνησία, η οποία της επιβλήθηκε όταν ο πρώην εργοδότης της αποφάσισε να σβήσει κάθε ανάμνηση που υπήρχε στο μυαλό της για άγνωστους όμως λόγους. Με τη βοήθεια ενός συνεργάτη και σύμμαχου που ισχυρίζεται ότι τη γνωρίζει, η Ναϊλίν θα προσπαθήσει να ανακτήσει τις αναμνήσεις της και να μάθει για ποιο λόγο της τη στέρισαν. Το παιχνίδι διαδραματίζεται στο φουτουριστικό και αλλοπρόσαλο Παρίσι του 2084, όπου η τοπική κυβέρνηση έχει συλλέξει αναμνήσεις πολιτών, επιλέγοντας ποιοι θα είναι οι προνομιούχοι που θα έχουν πρόσβαση σε μερικές από αυτές και ποιοι θα είναι εκείνοι που θα βρίσκονται σε μια πνευματικά νεκρή κατάσταση, αν μπορεί να θυμηθούν το οτιδήποτε. Πρόκειται για ένα action τίτλο τρίτου προσώπου, που δίνει έμφαση στις μάχες σώμα με σώμα και προσφέρει στον παίκτη πολλά combo moves. Θα το βρείτε σε εκδόσεις για υπολογιστές, PlayStation 3 και Xbox 360. Αρκετά νέα στοιχεία για το πολύ αναμενόμενο Watch Dogs βγήκαν στο φως της δημοσιότητας, οι οποίες αφορούν τη stealth προσέγγιση που θα προσφέρει το παιχνίδι. Οι παίκτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορες κάμερες με σκοπό να αναγνωρίζουν τους εχθρούς, έτσι ώστε να αποφύγουν τις απευθείας συγκρούσεις. Αν αυτό μάλιστα δεν πετύχει, θα κινηθούν σε μια ανοιχτή μάχη, έχοντας πάντα στο μυαλό τους να αποφύγουν παράπλευρες απώλειες αθώων που θα βλάψουν τη φήμη τους. Ο παίκτης, όταν χακάρει το Central Operating System, πέρα από τις κάμερες, θα μπορεί να έχει πρόσβαση και σε συστήματα που θα του ανοίγουν πόρτες, αλλά και να δημιουργεί κυκλοφοριακό χάος μέσα από τα φανάρια που θα το διευκολύνουν στη διαφυγή. Ακόμα, θα μπορεί να χρησιμοποιεί και όλα τα Wi-Fi hotspots της πόλης, έχοντας πρόσβαση σε διάφορες συσκευές, όπως για παράδειγμα υπολογιστές πολιτών, με σκοπό να λάβει και από εκεί όσες πληροφορίες μπορεί. Όσο περνάει ο καιρός, το Watch Dogs φαίνεται όλο ένα και πιο ενδιαφέρον και η αναμονή μέχρι τις 22 Νοεμβρίου που κυκλοφορεί είναι αρκετά μεγάλη. Τελευταίους 4 μήνες, 3 περίπου και πέρα από τα μέσα Φλεβάρι, ξεκίνησε από την Google Ελλάς ένας διαγωνισμός για το Doodle for Google. Ένας διαγωνισμός που έβαλε μαθητές από δημοτικά γυμνάσια και λύκεια από όλη την Ελλάδα, έτσι να κάνουν τη δικιά τους ζωγραφιά
με βάση το λογότυπο της Google, με το βασικό έτσι, θέμα να είναι η Ελλάδα μου. Έτσι. Συμμετείχαν πάνω από 8.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα και πριν από περίπου 2 εβδομάδες έληξε ο διαγωνισμός, βγήκε ο νικητής μέσα από μια εκδήλωση που πραγματοποίησε η Google στο Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς. Εμείς ήμασταν εκεί πέρα, παραβρεθήκαμε και είδαμε κοντά την ανακοίνωση του νικητή μέσα από τους 4 ουσιαστικά επικρατέστερους των 4 βασικών κατηγοριών. Γενικά ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση και γενικότερα όλη αυτή η διαδικασία ήταν πάρα πολύ ωραία, καθώς έδωσε την ευκαιρία σε μαθητές όλων των ηλικιών να σκεφτούν, να ζωγραφίσουν το λογότυπο της Google όπως το φαντάζονται με θέμα την Ελλάδα μας. Πάρα πολλές συμμετοχές, πάρα πολλές ζωγραφιές, πολύ ωραία πραγματάκια. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε αμέσως τώρα στο ρεπορτάζ που ετοιμάσαμε για την διαδικασία επιλογής των καλύτερων ζωγραφιών, καθώς και από την εκδήλωση που παραβρεθήκαμε για την αποκάλυψη του μεγάλου νικητή του Doodle for Google. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Όλοι πάνω κάτω γνωρίζουν την Google και οι περισσότεροι ίσως γνωρίζουν τι είναι το Doodle. Όσοι πάλι δεν ξέρετε, τα Doodles είναι ξεχωριστές εκδόσεις του λογοτύπου της Google που εμφανίζονται στην αρχική της σελίδα. Η Google, μέσα από τα Doodles, τιμά πρόσωπα και καταστάσεις ανάλογα με τον τόπο και την ημέρα. Φέτος, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε το Doodle for Google. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό της Google που κάλεσε όλους τους μαθητές των ελληνικών σχολείων να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους και να επανασχεδιάσουν το λογότυπο της Google. Ο διαγωνισμός αυτός αφορούσε μαθητές στην Ελλάδα από 6 ως 18 ετών και είχε ως σκοπό να ενθαρρύνει τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους και να σχεδιάσουν το λογότυπο της Google. Το θέμα του φετινού διαγωνισμού ήταν η Ελλάδα μου και έπρεπε το Doodle το οποίο θα σχεδίαζαν οι μαθητές να αντικατροπτίζει τη δική τους άποψη για την Ελλάδα. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στα τέλη του Φλεβάρι και ολοκληρώθηκε ένα μήνα μετά, οπότε και έπαψαν να γίνονται δεκτές συμμετοχές. Συνολικά πήραν μέρος πάνω από 2.500 σχολεία και σχεδόν 8.000 μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και ηλικίων. Και μετά ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης. Τα Doodles των μαθητών χωρίστηκαν σε 4 ηλικιακές ομάδες, 1η με 3η δημοτικού, 4η με 6η δημοτικού, γυμνάσιο και λύκειο και κρίθηκαν σε 3 στάδια. Στο πρώτο στάδιο, το οποίο ήταν αυτό που κράτησε περισσότερο, μια επιλεγμένη ομάδα κριτών, αποτελούμενη από διάσημους εικονογράφους, συγγραφείς αλλά και ηθοποιούς, όπως η Μαρία Καβογιάννη και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, είχαν την ευθύνη να διαλέξουν από τις χιλιάδες των συμμετοχών, συνολικά 60 επιλαχόντες, 15 από κάθε μία από τις 4 κατηγορίες. Με την ολοκλήρωση της επιλογής αυτής, η οποία μόνο εύκολη δεν ήταν όπως βλέπετε και στις τηλεοράσεις σας, τα 60 Doodles αναρτήθηκαν στη σελίδα της Google και για περίπου 3 εβδομάδες οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν το αγαπημένο τους. Μέσα από την ψηφοφορία αυτή, ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με μια ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, παρουσία και των 60 συμμετεχόντων του τελικού, με 4 από αυτούς να είναι οι νικητές της καθεμίας από τις ηλικιακές κατηγορίες, αλλά ένας να είναι ο μεγάλος νικητής, το Doodle του οποίου θα δημοσιευόταν για ένα 24ωρο στη σελίδα της Google. Είμαστε εδώ πέρα για να τιμήσουμε μαθητές από όλη την Ελλάδα που φτιάξανε καταπληκτικά λογότυπα της Google, τα οποία 60 από τα οποία εκθέτουμε εδώ πέρα, αλλά και χιλιάδες άλλα τα οποία λάβαμε, χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους για να μας πούνε τι είναι, σημαίνει για αυτούς η Ελλάδα μου. Επειδή είναι η πρώτη φορά που τρέχουμε αυτό το διαγωνισμό, πραγματικά δεν ξέραμε τι να περιμένουμε, δεν ξέραμε τι ανταπόκριση θα είχαμε. Και ανακοινώθηκε μέσα στον, όπως αν θυμάστε, μέσα στον Φεβρουάριο και γύρω στα τέλη του Μαρτίου το γραφείο μας γέμισε από σάκους ταχυδρομείου και τους ανοίγαμε και η χαρά μας ήταν απίστευτη, πολύ μεγάλη, γιατί είδαμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση και πολύ υψηλό επίπεδο, πραγματικά εντυπωσιακό. Και τα 60 αλλά και τα 8.000 που λάβαμε ήταν πραγματικά καταπληκτικά. Αλλά δυστυχώς πρέπει ένα να μπει στη σελίδα, έχουμε δυνατότητα να βάλουμε μόνο ένα στη σελίδα της Google και ο νικητής είναι ο Αστέριος. Πρώτα απ' όλα σκέφτηκα το σύμβολο της Ελλάδας στην ελληνική σημαία. Μετά σκέφτηκα τη θάλασσα που έχουμε στα παράλια όλης της Ελλάδας. Μετά είχα σκεφτεί τη βάρκα του παππού μου που πηγαίνουμε κάθε καλοκαίρι για ψάρεμα, τους δύο γλάρους, τον Πέτρο και τον Κοκκινολέμι που έρχονται και τους δίνουμε μερικά ψάρια για να φάνε, και τον ήλιο γιατί έχουμε τις περισσότερες μέρες στην Ελλάδα ήλιο.
ώρα του gadget σήμερα, όπου θα δούμε ένα από τα έτσι υβριδικά, από τα λίγα υβριδικά συστήματα φορητά που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Το συγκεκριμένο έρχεται από την Sony. Το είχαμε πρωτοδεί τον περασμένο Σεπτέμβρη κατά τη διάρκεια της έκθεσης IFA 2012 στη Γερμανία, που είχαμε πάει εκεί πέρα. Το είχαμε δει από κοντά. Έχει κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά. Ονομάζεται Vio Duo 11 και είναι ένα υβριδικό tablet notebook με οθόνη 11 inch που λειτουργεί σε ανάλυση 1920x1080 pixel. Και τώρα γιατί είναι υβριδικό. Τώρα όπως το κρατάω, είναι ένα tablet, έτσι βλέπετε εδώ πέρα. Τώρα άμα το γυρνάω και έτσι γυρνάει και η οθόνη αντίστοιχα. Τρέχει Windows 8, κανονικά Windows 8, όχι RT, έτσι. Και έχει οθόνη αφής, την οποία εγώ μπορώ να τη χρησιμοποιώ εδώ πέρα κανονικότατα για να μετακινούμε στο Metro Interface, να φορτώνω εφαρμογές που υπάρχουν ήδη προεγκατεστημένες ή να εγκαταστήσω εγώ άλλες εφαρμογές μέσα από το Windows Store και να κάνω τα πάντα σαν μια κανονική ταμπλέτα που έχει λειτουργικό Windows 8 και οθόνη αφής, Skype, ξέρω και τα σχετικά. Βέβαια είναι λίγο μεγάλο για ταμπλέτα, όπως μπορείτε να δείτε. Εντάξει, έχει οθόνη 11 inches μεγαλύτερη από τις περισσότερες ταμπλέτες. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά χοντρό. Για παράδειγμα, έχει εδώ πέρα στην αριστερή πλευρά θύρα VGA και SD card reader, καθώς και μια έξοδο για ακουστικά. Γίνοντας στην άλλη πλευρά, έχουμε δύο θύρες USB 3, φοβερό αυτό, έτσι, έξοδο HDMI και το κουμπάκι το power που ανοιχοκλίνει τη συσκευή. Και ο λόγος που είναι υβριδική συγκεκριμένη συσκευή έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα την πάρω εδώ πέρα τώρα λιγάκι, θα πρέπει να την κρατήσω λίγο περίεργα. Από εδώ πέρα πάμε και την πιάνουμε, γιατί η οθόνη ανασηκώνεται σιγά σιγά, το κρατάω από εδώ πέρα, έτσι, να δες Άλεξ, και να δω πως ανασηκώνεται η οθόνη και την τραβάω λίγο πίσω και κρακ. Γίνεται κανονικός φορητός υπολογιστής. Γιατί αποκαλύπτει τον πληκτρολόγιο από κάτω. Κοιτάξτε εδώ από πίσω πώς είναι ουσιαστικά η βάση στήριξης της οθόνης. Δεν υπάρχει δυνατότητα να την αλλάξουμε. Σε αυτή την γωνία κλειδώνει ουσιαστικά η οθόνη. Και έρχεται εδώ πέρα κάπως έτσι πάνω στο γραφείο. Βλέπετε, σε αυτή τη συγκεκριμένη γωνία κλειδώνει η οθόνη και έχουμε το πληκτρολόγιο το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εδώ κατευθείαν για να γράψω εγώ χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Και ταυτόχρονα να έχω και την οθόνη αφής. Έτσι, για να χρησιμοποιώ την οθόνη αφής. Υπάρχει ειδικό κουμπάκι Windows εδώ το οποίο ουσιαστικά μου δίνει τη δυνατότητα να αλλάζω μεταξύ των εφαρμογών. Έχω όλα τα gesture controls που υπάρχουν στα Windows 8 εδώ πέρα, να πηγαίνω να βλέπω τις ανοιχτές εφαρμογές, να ανοίγω τον Explorer, ας πούμε, που δείχνει εδώ πέρα ένα site όπως είναι το Eternity, να παίρνω την προηγούμενη εφαρμογή και να τη φέρνω εδώ, να πάρω το desktop και να το βάλω δίπλα το ένα στο άλλο, έτσι, και να κάνω αυτές τις λειτουργίες που έχουμε δείξει και στα Windows 8 πώς λειτουργούν και να ξαναγυρίσω στην αρχική οθόνη. Και επειδή ακριβώς είναι υπολογιστής, χρειάζεται ποντίκι. Μπορεί να βαριέσαι, ρε παιδί μου, να είσαι συνέχεια με το δάχτυλο πάνω στην οθόνη. Εδώ ακριβώς από κάτω, ανάμεσα στα πλήκτρα, υπάρχει το pointing stick. Επειδή δεν χωράει touchpad, αυτό εδώ πέρα το μπιλάκι που φαίνεται σαν ματάκι εδώ πέρα μέσα στη μέση ανάμεσα στα πλήκτρα, χρησιμοποιείται για να κουνάμε τον cursor πάνω στην οθόνη. Δεν είναι πάρα πολύ βολικό γιατί πρέπει να κουνάς συνέχεια το δάχτυλό σου για να κάνεις αυτές τις κινήσεις. Κοίτα το πώς γίνεται. Βλέπεις, δεν μπορώ να το έχω συνέχεια και να κάνει μεγάλες κινήσεις. Πρέπει να σηκώνω και να κινώ με το δάχτυλό μου συνέχεια για να μπορώ να μετακινώ τον cursor γρήγορα. Αλλά τέλος πάντων είναι μια βολική δυνατότητα. Αν δεν υπήρχε θα ήταν χειρότερα πράγματα. Οπότε πάλι καλά που υπάρχει. Υπάρχει εδώ πάνω από την οθόνη και μια web κάμερα για να κάνουμε video conference και στο πίσω μέρος εδώ, ξεχάσαμε να αναφέρουμε, φορτίζει και υπάρχει και θύρα LAN ώστε να είναι ένας κανονικά και πλήρως συνδέσιμος φορητός υπολογιστής. Στη συσκευασία υπάρχει και ένα πενάκι, έτσι, στην περίπτωση που θέλεις να κάνεις πράγματα να ζωγραφίσεις και να κάνεις κάποια πράγματα έτσι λίγο διαφορετικά και να μην έχεις πάντα τα δάχτυλά σου, καθώς το πενάκι, επειδή έχει πιο λεπτή μύτη, μπορεί να σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις πιο απλοϊκές κινήσεις. Τώρα μπορώ να πάρω το mail από εδώ και να το μετακινήσω πάνω κάτω, να χρησιμοποιήσω το δάχτυλο για να μετακινηθώ, να φορτώσω τον Explorer, έτσι, και να, γενικότερα να κάνω πιο μικρές κινήσεις στο κομμάτι της οθόνης χρησιμοποιώντας ένα pen με πολύ πολύ μικρή οθόνη. Αυτό σε γενικές γραμμές είναι το Vio Duo, μια συσκευή που απευθύνεται κυρίως σε όσους δεν θέλουν να έχουν δύο φορητές συσκευές και notebook και tablet. Τα κάνει και τα δύο, δεν είναι το ίδιο καλό και στις δύο λειτουργίες, καθώς σαν tablet είναι μεγάλο και σχετικά βαρύ, σαν notebook δεν έχει την ελευθερία όσον αφορά την τοποθέτηση της οθόνης. Παρ' όλα αυτά, σου δίνει δυνατότητα να έχεις και τα δύο σε ένα και να χρησιμοποιείς, να διαλέξεις εσύ ποιο τρόπο θα χρησιμοποιείς τη συσκευή, είτε σαν tablet, είτε σαν φορητό υπολογιστή, απλά ανασηκώντας την οθόνη. Sony Vio Duo 11, το βλέπετε μέσα από το Games. Γενικά είναι μια εντυπωσιακή συσκευή που αξίζει να πάτε σε κάποια δάσκα και να την δείτε από κοντά.
Η επίσημη εταιρεία διανομής των τίτλων της Activision στη χώρα μας δημοσίευσε το πακέτο δώρων που αφορούν όσους προπαραγγείλουν το Call of Duty Ghosts. Όσοι καταχωρήσουν την αγορά τους μέχρι τις 30 Ιουνίου θα κερδίσουν μια συλλεκτική αφίσα του νέου τίτλου και ένα σετ καμουφλάζ. Στα μέσα Αυγούστου θα αποκαλυφθεί το δώρο για όσους προπαραγγείλουν τον τίτλο μέσα στο Σεπτέμβρη, ενώ αργότερα θα μάθουμε κάτι αντίστοιχο για όσους αποφασίσουν να κατοχυρώσουν την αγορά τους από τις αρχές Οκτώβρη μέχρι την ημερομηνία κυκλοφορίας του τίτλου. Όσο νωρίτερα προπαραγγείλει κάποιος καταναλωτής το παιχνίδι, τόσο περισσότερα δώρα θα αποκτήσει. Υπενθυμίζουμε πως όσοι αγοράσουν το αντίτυπο του τίτλου από την Ελλάδα με τη χαρακτηριστική σημαία στο εξώφυλλο θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τόσο στο μεγάλο SMS διαγωνισμό όσο και στο τρίτο πανελλήνιο πρωτάθλημα. There are those who wear masks to protect themselves. And there are those who wear masks to protect us all. Όπως σας υποσχέθηκα την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα θα δούμε τα πάντα γύρω από το νέο Xbox της Microsoft. Την προηγούμενη εβδομάδα, την Τρίτη, η Microsoft αποκάλυψε την καινούρια της κονσόλα. Δεν προλάβαμε στην εκπομπή, την προηγούμενη εκπομπή να παρουσιάσουμε τα πάντα όσα θέλαμε τέλος πάντων. Και σήμερα είναι η εκπομπή στην οποία θα πρέπει να μείνετε συντονισμένοι εδώ πέρα για τα επόμενα λεπτά και να δείτε τα πάντα γύρω από την νέα κονσόλα της Microsoft, η οποία αποφάσισε να το αποκαλύψει το καινούριο έτσι hardware λίγο πριν την E3. Δεν θα σας πω πολλά, δείτε απλά το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ladies and gentlemen, introducing Xbox One. Η Microsoft πήρε σειρά για να μπει στη νέα εποχή του gaming και αποκάλυψε όσα θα πρέπει να ξέρουμε για το νέο της σύστημα. Το όνομα της κονσόλας είναι Xbox One και συνοδεύεται υποχρεωτικά από το νέο Kinect, χωρίς το οποίο η κονσόλα δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Επειδή θα είναι μόνιμα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, η συσκευή θα μπορεί να συνδέεται αυτόματα και να αντλεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, καθώς και να αλλάζει αυτόματα υπηρεσίες όπως παρακολούθηση τηλεόρασης, πλοήγηση μέσα από τον Internet Explorer, παιχνίδια ή μουσική. Το νέο dashboard είναι βασισμένο στην εμφάνιση των Windows 8 και χρησιμοποιεί Tiles. Με τη χρήση του Kinect, ο χρήστης μπορεί να δώσει φωνητικές εντολές για να δει τηλεόραση, να μπει στον Internet Explorer, να ανοίξει το Skype ή να ξεκινήσει και κάποια έξτρα χαρακτηριστικά. Μάλιστα, η συσκευή έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει και να λειτουργήσει αρκετές εφαρμογές ταυτόχρονα, χωρίζοντας την ενεργή οθόνη σε περισσότερα κομμάτια. Το σύστημα περιλαμβάνει επεξεργαστή 8 πυρήνων, διαθέτει 8 GB μνήμης, θύρες USB 3, προσφέρει λειτουργίες Wi-Fi Direct, ενσωματώνει μη αφαιρούμενο σκληρό δίσκο χωρητικότητας 500 GB και προσφέρει τόσο είσοδο όσο και έξοδο HDMI. Το σύστημα βασίζεται σε 3 διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. Το Xbox OS που θα χρησιμοποιείται για τα παιχνίδια Game Developers, ένα δεύτερο που βασίζεται στον πυρήνα το Windows και χρησιμοποιείται για τις υπόλοιπες εφαρμογές, και ένα τρίτο που επιτρέπει τα δύο αυτά να επικοινωνούν μεταξύ τους. Η αρχιτεκτονική του Xbox One επιτρέπει την άμεση και ταχύτατη εκτέλεση κάθε λειτουργίας. Ο νέος αισθητήρας Kinect είναι αναβαθμισμένος, έχοντας την ικανότητα να διαβάζει 2 GB δεδομένων μέσα από την κάμερα ανάλυσης Full HD. Το σκανάρισμα του ανθρώπινου σκελετού είναι πιο ακριβές και θα μεταφέρεται ταχύτερα. Όσον αφορά στο νέο χειριστήριο, έχει πάρα πολλές αλλαγές, χαρακτηρίζεται από το νέο D-pad, την υποδοχή της μπαταρίας, τις νέες σκανδάλες και το μηχανισμό δονήσεων. Από πλευράς τίτλων παρουσιάστηκαν αρκετά παιχνίδια τόσο από τα στούντιο της Microsoft όσο και από τρίτους, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια ζωντανή επίδειξη παιχνιδιών παρά μόνο η αναπαραγωγή trailer. Μεταξύ αυτών παρουσιάστηκε το Forza Motorsport 5, το οποίο έρχεται αποκλειστικά στο Xbox One στο λανσάρισμα της κονσόλας. Επόμενο game της παρουσίασης ήταν ένας νέος τίτλος της Remedy με ονομασία Quantum Break και το οποίο θα παίζει πάρα πολύ με το συναίσθημα και τις αποφάσεις που θα παίρνει ο χρήστης. Συνολικά η Microsoft αναπτύσσει πάνω από 15 αποκλειστικά παιχνίδια για τον πρώτο χρόνο του Xbox One, εκ των οποίων τα 8 από αυτά είναι εντελώς νέοι τίτλοι. Ένα τρέιλερ του Call of Duty Ghosts έκλεισε την παρουσίαση, η οποία σε γενικές γραμμές αφιερώθηκε κυρίως στην επίδειξη των multimedia δυνατοτήτων του Xbox One και λιγότερο στα παιχνίδια για τα οποία η Microsoft ανανέωσε το ραντεβού για την επόμενη E3. Λίγο μετά το τέλος της παρουσίασης, επιβεβαιώθηκε πως τα παιχνίδια του Xbox One θα κλειδώνουν σε έναν λογαριασμό, η κονσόλα χρειάζεται απαραίτητα πρόσβαση στο ίντερνετ, αλλά δεν θα την απαιτεί συνεχώς, το Xbox One Live TV θα είναι διαθέσιμο αρχικά μόνο στην Αμερική, ενώ τόσο τα παιχνίδια του Xbox 360 όσο και τα περιφερειακά του δεν θα είναι συμβατά με το νέο σύστημα. Man. What? Nothing, it's just... I've never seen anything like this, that's all.
Το The Last of Us είναι σίγουρα ένα από τα games που κατάφεραν να μας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό στην περσινή E3 για τους τελευταίους μήνες, όσο η Sony δημοσιεύει μια σειρά από trailers για τον τίτλο. Ένα μήνα πριν την κυκλοφορία του για το PlayStation 3, είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε μια δοκιμαστική έκδοση του παιχνιδιού. Ο τίτλος περιστρέφεται γύρω από τον Joel και την νεαρή Ellie, κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς τους σε ένα post-apocalyptic περιβάλλον στη ΣΥΠΑ. Ο παίκτης ελέγχει τον Joel τη στιγμή που η Ellie ελέγχεται από την τεχνητή νοημοσύνη και ακολουθεί τον πρωταγωνιστή, συμμετέχοντας με διάφορους τρόπους, από τη βοήθεια στην προσέγγιση ενός εχθρού, τον αποπροσανατολισμό του και άλλους. Οι δύο ήρωες θα χρησιμοποιήσουν διάφορους μηχανισμούς μάχης, επίλυσης γρίφων και συνεργασίας, έτσι ώστε να τα βγάλουν πέρα ενάντια σε μολυσμένους ανθρώπους που θυμίζουν ζόμπι, αλλά και ομάδες ανθρώπων που παραμένουν ζωντανοί, αλλά δεν θέλουν να έχουν και ιδιαίτερη σχέση με οποιονδήποτε δεν ανήκει στο περιβάλλον τους. Δεν έχουμε να κάνουμε με έναν τίτλο με έντονα στοιχεία δράσης, αλλά με έναν τίτλο που οδηγεί τον παίκτη στο να βρίσκει μόνιμα λύσεις που θα του εξασφαλίσουν την επιβίωση. Αυτό είναι και το βασικό χαρακτηριστικό που θα κάνει το The Last of Us τόσο ξεχωριστό και τον παίκτη να κολλήσει για πάρα πολλές ώρες. Σε ειδική εκδήλωση που έγινε στην πίστα αγώνων αυτοκινήτου και Φόρμουλα 1 του Silverstone, η Sony ανακοίνωσε πως το Gran Turismo 6 βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης και πως θα κυκλοφορήσει τα φετινά Χριστούγεννα για το PlayStation 3. Η μηχανή γραφικών του τίτλου έχει ανανεωθεί και βελτιωθεί, ενώ μεγάλες βελτιώσεις αναμένονται στον τομέα της φυσικής και αρκετών παραμέτρων που θα μεταφραστούν σε πιο ρεαλιστική αντίδραση των αναρτήσεων στα οχήματα και στην αεροδυναμική τους. Το παιχνίδι θα περιλαμβάνει 200 περισσότερα αυτοκίνητα από το Gran Turismo 5, με το συνολικό αριθμό στο λανσάρισμα να φτάνει τα 1200 και περισσότερα να έρχονται σε μετέπειτα χρονική στιγμή. Αρχικά θα προσφέρονται 33 τοποθεσίες και 71 διαδρομές, ενώ νέες πίστες θα κυκλοφορούν κάθε μήνα. Οι παίκτες θα μπορούν να δημιουργούν τα δικά τους πρωταθλήματα για διαδικτυακούς αγώνες και θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περισσότερο online περιεχόμενο. Και επειδή δεν θα μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τα Χριστούγεννα, η Sony θα κυκλοφορήσει ένα demo μέσα στον Ιούλιο. Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Games, το τελευταίο Games για το Μάιο και την Άνοιξη, έτσι. Καλό μήνα από αύριο λοιπόν και καλό καλοκαίρι επίσημα πλέον. Ελπίζω να διασκεδάσετε και σήμερα μαζί μας εδώ πέρα στο Games, όπου είχαμε πολύ ωραία πράγματα. Είχαμε φυσικά και την αποκάλυψη του νέου Xbox, το οποίο θα κοντραριστεί με το PlayStation 4 εκεί πέρα όταν κυκλοφορούσουν προς το τέλος της χρονιάς. Όσο περνάει ο καιρός, θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για τις δύο κονσόλες, κυρίως σε πρώτη φάση τώρα, σε δύο εβδομάδες περίπου, κατά τη διάρκεια της E3 στο Los Angeles, αλλά και το καλοκαίρι στην Γερμανία, στην Gamescom, όπου μετά από αρκετά χρόνια, πέρα από τη Sony, η οποία έρχεται κάθε χρόνο, θα έρθει και η Microsoft να δείξει το καινούριο Xbox στην Gamescom, με τις δύο εταιρείες πραγματικά να κονταροχτυπιούνται για το ποια θα κερδίσει έτσι, την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού όταν θα κυκλοφορήσουν οι δύο κονσόλες. Θυμίζω τον διαγωνισμό που έχουμε. Ξεκινάει σήμερα και για τις επόμενες δύο εκπομπές, συνολικά τρεις εκπομπές, LG Optimus G. Βλέπετε πλανάκια από τη συσκευή τώρα για να ξέρετε γιατί μιλάμε. Δεν το έχω μαζί μου, δεν μου έχει έρθει ακόμα, αλλά θα έρθει αύριο μεθαύριο και θα το δείχνω από την επόμενη εβδομάδα. High-end συσκευή με οθόνη 4,7 inch True HD IPS με ανάλυση 1280x768 pixel, 32 GB αποθηκευτικού χώρου, 13 MP κάμερα, Android λειτουργικό σύστημα. Φοβερή εντυπωσιακή συσκευή. Θα έχετε την ευκαιρία να την κερδίσετε. Θα μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook και θα απαντήσετε στην ερώτηση που έχουμε αφήσει εκεί πέρα. Κάθε εβδομάδα μια νέα ερώτηση. Αν απαντήσετε και στις τρεις σωστά, θα μπείτε σε μια κλήρωση για να κερδίσετε το ένα LG Optimus G. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Μέχρι τότε θα σας αφήσω να απολαύσετε ένα πολύ πολύ μικρό teaser trailer για το καινούριο Batman που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 25 Οκτώβρη. Γεια σας και καλό μήνα.